Φίλες και φίλοι του αυτοκινήτου, πέρασε μια ολόκληρη εβδομάδα από την ημέρα που σκοτώθηκε ο Άιρτον Σένα και ακόμα δεν μπορούμε να πιστέψουμε, ακόμα δεν θέλουμε να δεχθούμε ότι έφυγε από κοντά μας το γελαστό παιδί. Ο ταχύτερος και καλύτερος οδηγός αγώνων όλων των εποχών. Το σοκ και η απίστευτη λύπη μας όμως έγιναν πραγματική οδύνη την Παρασκευή το βράδυ, όταν ανακοινώθηκε επίσημα ότι η Williams που τον οδήγησε στο θάνατο βγήκε από την πίστα της Σίμολα και χτύπησε στον προστατευτικό για τους θεατές τοίχο εξαιτίας μηχανικής βλάβης. Ο άτυχος Σένα δηλαδή δεν έφταιγε καθόλου. Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν είχε κάνει λάθος ούτε αυτή τη φορά. Η είδηση, η οποία μεταδόθηκε αμέσως από όλα τα πρακτορία, δικαίωσε βέβαια όλους εκείνους που μιλούσαν από την αρχή για μηχανική βλάβη, αλλά περισσότερο δικαίωσε τον ίδιο τον οδηγό. Τον οδηγό που μας είχε πείσει όλους ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να πάθει ατύχημα. Τον άνθρωπο που είχε πολύ μυαλό, τέλειο έλεγχο του αυτοκινήτου, ταχύτατες αντιδράσεις και βαθιά πίστη στο Θεό. Ο Θεός με προστατεύει και δεν πρόκειται ποτέ να με αφήσει να πάθω κάτι κακό, συνήθιζε να λέει ο Άιρτον Σένα. Όμως, ακόμα και οι κορυφαίοι κάνουν κάποια στιγμή ένα λάθος. Και όλοι πίστεψαν ότι στην πολύ γρήγορη αριστερή στροφή της Σίμολα, αμέσως μετά τη μεγάλη ευθεία των πιτς, ο Σένα έκανε το μοιραίο και τελευταίο του λάθος. Βέβαια, από την πρώτη στιγμή, αυτοί που ήξεραν τις ικανότητες του Σένα είπαν ότι πρέπει να παρουσιάστηκε κάποιο μηχανικό πρόβλημα που έστειλε τη Williams έξω από το δρόμο. Ενώ δεν αποκλείστηκε και η περίπτωση να έπαθε κάτι ο οδηγός, να μην μπορούσε να αντιδράσει και να πήγε ίσια, χωρίς να στρίψει καθόλου. Το σίγουρο είναι ότι ο Σένα, ο οποίος ήθελε οπωσδήποτε να κερδίσει τον Grand Prix του Σαν Μαρίνο, προσπαθούσε εκείνη τη στιγμή να ξεφύγει από τον Γερμανό Μίκαελ Σουμάχερ, που τον ακολουθούσε με την Benetton Ford. Και η τακτική που εφάρμοζε για να κερδίζει τους αντιπάλους του στις πολύ γρήγορες ανοιχτές καμπές, σαν τη στροφή ταμπουρέλο της Σίμολα, ήταν να αργεί πολύ στο φρενάρισμα, να μπαίνει πιο βαθιά μέσα στη στροφή εκεί που κανένας άλλος δεν τολμούσε να φτάσει με τέτοια ταχύτητα, να φρενάρει δυνατά και μετά να κρατιέται στην άκρη του δρόμου για να μεγαλώνει την ακτίνα της στροφής και να μπορεί να στρίψει πιο γρήγορα. Όμως εκεί, στην άκρη του δρόμου, υπάρχουν χώματα και πετραδάκια, ενώ φυσικά δεν υπάρχει περιθώριο να μείνεις πάνω στην άσφαλτο αν τύχει να ξεφύγεις από την ιδανική γραμμή και να γλιστρήσεις λίγο παραπάνω. Και όταν οδηγείς συνεχώς το όριο, αυτό το λίγο παραπάνω σε βγάζει έξω από το δρόμο. Εφέτος μάλιστα με τις αλλαγές των κανονισμών που για να κάνουν ισοδύναμα τα αυτοκίνητα όλων των ομάδων και για να εξαρτά τη νίκη περισσότερο από τους οδηγούς, απαιτούσαν την τοποθέτηση πιο στενών ελαστικών και κυρίως την κατάργηση των ηλεκτρονικών ενεργητικών αναρτήσεων, η δουλειά των πιλότων ήταν πιο δύσκολη. Αλλά ο Σένα και οι υπόλοιποι οδηγοί τα ήξεραν καλά όλα αυτά και τα είχαν δεχθεί έστω και αν δεν τους άρεσαν. Τα αυτοκίνητα είναι πολύ γρήγορα και δύσκολα να τα οδηγήσεις, έλεγε πριν από περίπου 2 μήνες ο Άιρτον. Πιστεύω λοιπόν ότι θα γίνουν πολλά ατυχήματα και μάλιστα τολμώ να πω ότι θα είμαστε πολύ τυχεροί αν δεν γίνει κάτι πολύ σοβαρό στη διάρκεια της εφετινής χρονιάς. Οι πιλότοι λοιπόν ήξεραν και τι οδηγούν και πού το οδηγούν. Τα αυτοκίνητα δεν άλλαξαν ξαφνικά οδική συμπεριφορά, με εξαίρεση βέβαια την περίπτωση της μηχανικής βλάβης, και η πίστα της Σίμολα δεν έγινε πιο επικίνδυνη από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι συνθήκες λοιπόν αυτοκινήτων και δρόμου την ημέρα του αγώνα ήταν ίδιες με αυτές των δοκιμών της Παρασκευής και του Σαββάτου. Αλλά αυτά που έγιναν στη διάρκεια αυτού του Grand Prix ήταν τόσο πολλά και τόσο περίεργα που ακόμα και σήμερα φαίνονται απίστευτα. Και σίγουρα κάτι παρόμοιο δεν είχε συμβεί σε κανέναν άλλο αγώνα. Στη 1:18 την Παρασκευή το απόγευμα έφυγε από το δρόμο, αλλά γλίτωσε από θαύμα τη ζωή του ο Βραζιλιάνος Ρούμπενς Μπαριτσέλο, όταν, όπως είπαν, έσκασε το πίσω αριστερό λάστιχο της Jordan που οδηγούσε. Ο Σένα πήγε αμέσως κοντά στον ελαφρά τραυματισμένο οδηγό και έδειχνε γεμάτο σκέψεις. Στη 1:18, ίδια ακριβώς ώρα, το Σάββατο το απόγευμα, έφυγε από το δρόμο και σκοτώθηκε ο Αυστριακός Ρόλαντ Ράτσεμπεργκερ, όταν η Simtek Ford που οδηγούσε έχασε ένα από τα φτερά της και μαζί έχασε την ισορροπία της. Ο Σένα ήταν τόσο σοκαρισμένος που σταμάτησε αμέσως τις δοκιμές και αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση. Ίσως να προαισθανόταν ότι πρόκειται να συμβεί κάτι πολύ κακό. Και στις 2:18 την Κυριακή το απόγευμα έφυγε από το δρόμο η Williams και λίγο αργότερα έφυγε για πάντα από κοντά μας ο Άιρτον Σένα. Αν προσθέσουμε σε αυτά τα ατυχήματα και 2 άλλα ατυχήματα που έγιναν στην εκκίνηση και προς το τέλος του αγώνα, φτάνουμε σε ένα τραγικό και πρωτοφανή απολογισμό. Το πιο τραγικό βέβαια είναι ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο
κάνοντας την ίδια δουλειά με την ίδια αγάπη. Αλλά στην ιστορία θα μείνει μόνο ένας. Ο Αυστριακός Ρόλαντ Ράτσεμπεργκερ ήταν ένα πολύ καλό και ευγενικό παιδί που όλοι θαύμαζαν για το χιούμορ του. Και ενώ είχε κάνει μια καλή αγωνιστική καριέρα στην Ευρώπη και την Ιαπωνία, ήταν τελείως άγνωστος στη Φόρμουλα 1. Ο Άιρτον Σένα Ντα Σίλβα όμως ήταν ο ένας και μοναδικός. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να τον ξεχάσουμε ποτέ. Δοσμένος απόλυτα στη δουλειά του και με το μυαλό του μόνο στη νίκη, ο Σένα έδειχνε να ζει μακριά από όλους τους άλλους και δεν έδινε σε κανέναν το περιθώριο να τον χτυπήσει φιλικά στην πλάτη. Τον έβλεπες όμως να αυτοσυγκεντρώνεται, διαβάζοντας κυρίως την Αγία Γραφή, και ένιωθες ότι είναι ένα ξεχωριστό είδος ανθρώπου. Και μόλις σου μιλούσε, σε κέρδιζε αμέσως με την ευγένεια, την εξυπνάδα και την απίστευτη ψυχική δύναμή του. Η Φόρμουλα 1 είναι ένας χώρος για ανθρώπους που έχουν μεγάλη ψυχική δύναμη και ισχυρή προσωπικότητα. Οι αδύνατοι δεν μπορούν να επιβιώσουν, έλεγε ο Άιρτον Σένα, ο οποίος τόνιζε ότι επιβιώνει κάποιος μόνο όταν έχει πάθος για τη δουλειά του. Και μόλις χαθεί το πάθος, σβήνουν όλα. Ο Σένα σκοτώθηκε στα 34 χρόνια του, αλλά θα μείνει για πάντα στην καρδιά και το μυαλό μας σαν ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας τέλειος επαγγελματίας οδηγός αγώνων. Η αγωνιστική καριέρα του, οι νίκες, τα πρωταθλήματα, τα ρεκόρ ενδιαφέρουν περισσότερο τους φίλους του σπορ. Εκείνο όμως που πρέπει να ενδιαφέρει όλους μας είναι το γεγονός ότι ο Σένα, όπως και όλοι οι κορυφαίοι οδηγοί αγώνων κάθε μορφής, βοηθούν να εξελιχθούν και οι καθημερινοί οδηγοί και τα καθημερινά αυτοκίνητα και η ασφάλεια στους δρόμους. Γιατί ο Σένα και όλοι οι οδηγοί και δοκιμαστές, την ώρα που κάνουν αυτό που τους αρέσει και σίγουρα κερδίζουν δόξα και πολλά χρήματα, κάνουν και κάτι πολύ σημαντικό για μας. Μας βοηθούν όλους, εμάς τους απλούς οδηγούς, να κινούμεθα με μεγαλύτερη ασφάλεια, βοηθούν τους κατασκευαστές να κάνουν καλύτερα αυτοκίνητα, καλύτερα λάστιχα, καλύτερα φρένα, καλύτερες αναρτήσεις. Και το ατύχημα του Σένα θα κάνει τους υπεύθυνους να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των αγωνιστικών και τελικά των απλών αυτοκινήτων. Γιατί τα δικά μας οικογενειακά αυτοκίνητα έχουν φτάσει να είναι τόσο ασφαλή, τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα και τόσο ευχάριστα στο οδήγημα, επειδή οι κατασκευαστές αξιοποιούν πάνω τους τα μαθήματα και τα συμπεράσματα που βγήκαν μέσα από τους αγώνες. Οι κατασκευαστές δηλαδή δεν εκτελούν τους οδηγούς, ούτε τους βάζουν να σκοτώνονται για να κερδίσουν χρήματα, όπως διαβάσαμε σε κάποιο εμετικό δημοσίευμα. Οι οδηγοί παίρνουν μέρος σε αγώνες επειδή αυτό τους αρέσει. Και θα έτρεχαν ακόμα και χωρίς χρήματα. Πρώτα βάζουν τη νίκη και μετά το πόσα θα πάρουν. Και ειδικά ο Σένα δεν είχε κανένα λόγο να βλέπει τους αγώνες σαν πηγή εσόδων, πρώτον γιατί ήταν γόνος πλούσιας οικογένειας και δεύτερον επειδή όταν κέρδισε τον πρώτο του αγώνα με καρτ ήταν μόλις 13 χρονών και τα είχε όλα. Αν δεν λάτρευε τους αγώνες αυτοκινήτου και αν δεν ήταν τόσο καλός οδηγός, θα μπορούσε να συνεχίσει τις σπουδές του στα οικονομικά και να γίνει ένας επιχειρηματίας που θα ζούσε άνετα και απροβλημάτιστα στη Βραζιλία. Δεν θα παρατούσε το πανεπιστήμιο για να πάει στη Βρετανία και να αρχίσει να τρέχει στη Φόρμουλα Ford. Και δεν θα έκανε πραγματικές θυσίες στην προσωπική του ζωή για να μπορεί να είναι πάντα έτοιμος για την νίκη. Όμως, αν ο Σένα γινόταν επιχειρηματίας και έμενε στην πατρίδα του, δεν θα είχε απολαύσει τη ζωή του όπως σίγουρα την ευχαριστήθηκε και δεν θα είχε δώσει σε εμάς την ευκαιρία να τον απολαύσουμε στη Φόρμουλα 1. Και τον απολαμβάναμε όλοι μας όταν οδηγούσε. Τον απολαμβάναμε για τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση που έδειχνε όταν έμπαινε στο αυτοκίνητό του στα τελευταία λεπτά των χρονομετρημένων δοκιμών και έκανε τον ταχύτερο γύρο της πίστας για να είναι πρώτος στην εκκίνηση.